Θα πάμε τώρα και στην Πτολεμαϊδα, κυρίες και κύριοι, στην Εορδαία, όπου την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για τη νέα διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου της Εορδαίας. Έχουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Εορδαίας, τον κύριο Μιχάλη Δελικώστα, για να δούμε πώς θα γίνουν οι εκλογές τις επόμενες ημέρες και φυσικά ποιοι θα είναι και οι υποψήφοι. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, είδαμε ότι πραγματοποιήθηκε η εκλογοροπιστική γενική συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου της προηγούμενης μέρας και τελικά αποφασίσατε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στις 22 του Οκτώβρη, δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή. Για πείτε μας λίγο, μια γενική συνέλευση με πολλούς προβληματισμούς αλλά και προβληματισμοί για την επόμενη μέρα της αγοράς. Πάρα πολλοί προβληματισμοί. Καταρχήν ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Είναι μια ευκαιρία να ενημερώσουμε και τα μέλη μας και τον κόσμο του τι πηγαίνεστε στο εμπόριο. Μετά από μια δύσκολη περίοδο, με την περίοδο του κορονοϊού, θα θυμάστε όλο το προηγούμενο χειμώνα τι έγινε στην περιοχή μας, ειδικά στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Φτάσαμε μετά από δύο παρατάσεις να πραγματοποιήσουμε τις κανονικές εκλογές του Συλλόγου που έπρεπε να γίνουν και πριν 8 μήνες. Μάλιστα. Όντως έγινε η Γενική Συνέλευση, προσήλθαν τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, έγινε απολογισμός για τα οικονομικό και για το διοικητικό μέρος της περίοδου των τελευταίων 2 χρόνων και 8 μηνών. Και πάμε σε εκλογές, στις τακτικές εκλογές που έπρεπε να κάνουμε πριν από 8 μήνες περίπου. Ο κόσμος προσήλθε πάρα πολύ προβληματισμένος, η αγορά δεν κινείται όπως έπρεπε να κινείται. Θεωρώ ότι, και θα το πω αυτό δημοσίως, ότι η Δυτική Μακεδονία είναι πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα όσον αφορά το εμπόριο, και όπως καταλαβαίνετε και αυτό θα επηρεάσει ακόμα περισσότερο με τα τεκτενόμενα της ΔΕΗ. Μάλιστα. Όλα αυτά που θα ακολουθήσουν στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι είμαστε πίσω. Πώς το βλέπετε αυτό, ότι είναι πίσω η Δυτική Μακεδονία και τι πρέπει να γίνει? Γιατί εδώ μου λέτε ότι δεν υπάρχει καθόλου κίνηση, ότι η κατάσταση δεν είναι καλή. Και τι λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπειρία στο εμπόριο, δεν είναι χθεσινός. Ναι. Δεν θα σας πω με λίγα λόγια, γιατί ποια είναι η δικιά μου άποψη. Ναι. Για μένα θα πρέπει να γίνουν γρήγορα οι επενδύσεις, να έρθουν τα χρήματα, να αξιοποιηθούν τόσο οι ΔΥΠΕ της Κοζάνης όσο και οι ΔΥΠΕ που λέμε εδώ της Πτολεμαϊδος στην περιοχή του Αζότου, να ανοίξουν εργοστάσια, να μπορούν ο κόσμος να έχει δουλειές και η φορολογία να μειωθεί ακόμα περισσότερο για τη δικιά μας περιοχή, για να μπορούμε να αντέξουμε και να κρατήσουμε και τους νέους και αυτά που έχουμε ζωντανά. Γιατί κάθε μέρα που περνάει αιμορραγούμε, χάνουμε τους νέους, φεύγουν οι νέοι, δεν μένουν στην περιοχή μας, πηγαίνουν σε άλλες πόλεις και όπου μπορεί ο κόσμος να μην ξέρει, τα αποτελέσματα που είχαμε της ΕΣΕ το διάστημα του καλοκαιριού έδειξαν μια πτώση στην Δυτική Μακεδονία γύρω στο 20-25%, ενώ σε άλλες περιοχές της Ελλάδος είχε ανέβει. Είχαμε την αντίστοιχη αύξηση. Έτσι. Δεν καταλαβαίνετε, είναι μια διαφορά του 40-50%. Αυτό τα λέει μόνο του τι συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία αυτή τη στιγμή και πρέπει ή να δράσουμε δραστικά και να πιέσουμε την κυβέρνηση, τους βουλευτές μας, να κάνουμε αποτελεσματικά έργα για την περιοχή μας, αλλιώς το παιχνίδι δεν έχει χαθεί ακόμα, αλλά πάει να χαθεί. Θα καθίσετε στο τραπέζι, εσείς όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι, το επιμελητήριο και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη, με τους βουλευτές, τον υφυπουργό που είναι εδώ πλέον από την κυβέρνηση, τον κύριο Παπαδόπουλο, την αντιπολίτευση, τους δημάρχους. Να βρείτε μια φόρμουλα στήριξης της τοπικής αγοράς. Τα προγράμματα τελειώνουνε. Τα προγράμματα στήριξης COVID κλπ. Πέρασαν. Πληρώθηκαν οι επιχειρήσεις κλπ. Το ζητούμενο είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα, όπως είπατε και εσείς, τα προγράμματα τελείωσαν. Ναι, βέβαια. Αυτοί που πήραν τα χρήματα από τα προγράμματα δεν μπορούν να. Ήταν μια απλή οικονομική βοήθεια. Δεν θα πω αν τα πήραν δίκαια ή άδικα, δεν θα πω σε αυτό το στο έργο. Αλλά να ξέρετε κι εσείς ότι το τελευταίο διάστημα, πριν το καλοκαίρι τουλάχιστον, ήμασταν συνεχώς σε τηλεδιασκέψεις και συσκέψεις. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαγαπεί. Έχουμε συμφωνήσει σε πολλά πράγματα,
Απλώς υπάρχει μια αργοπορία ως προς την περιφέρεια Σταθογλώ και μετά στους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους να πιέσουμε, να μπορέσουμε να πάρουμε κάτι παραπάνω και να γίνει και γρήγορα. Άρα το επόμενο ζητούμενο είναι να χτυπήσετε το χέρι, να πιέσετε και να πάρουμε περισσότερα σαν περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οπωσδήποτε, δεν το συζητάω αυτό το πράγμα. Είναι ένα από τα κύρια μέλη πράγματα που πρέπει να κοιτάξουμε όλοι μαζί. Και δεν πρέπει να αργήσουμε, ή πρέπει να ξεσηκωθούμε, ή πρέπει κάπως να αντιδράσουμε, να καταλάβουμε ότι αυτή η περιοχή πλέον βρίσκεται στα όρια του διαλύματος, θα το πω έτσι, θα διαλύσει η περιοχή εντελώς. Μάλιστα. Πολύ σκληρά αυτά που λέτε πάντως. Ελπίζω οι τοπικοί φορείς και οι βουλευτές να σας ακούνε. Πρέπει, κύριε Βακαρτζά, να τα λέει και κάποιος με το όνομά του. Δεν μπορεί να τα λέμε πάντα πίσω από το δάχτυλό μας. Πρέπει να τα πούμε και με το όνομά τους. Κάποιος πρέπει να βγει και να πει ακριβώς αυτά που πρέπει να πούμε. Όχι θα γίνει απολιγνητοποίηση, θα πέσουν κάποια δις και τι θα γίνουν αυτά τα δις και πού θα επενδυθούν. Δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα που μας λέει ότι έτσι θα γίνουν αυτά τα πράγματα και πώς θα γίνουν. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα να έρθω και στις εκλογές που θα γίνουν την Παρασκευή, πώς θα γίνει η διαδικασία και πώς θα ψηφίσουν οι έμποροι και επιχειρηματίες της περιοχής, κύριε Πρόεδρε, έτσι για να ενημερωθούν κιόλας. Κοίταξε, επειδή όπως είπατε είμαι και παλιός και έχω και την εμπειρία αυτή των εκλογών, εδώ τουλάχιστον και μια εικοσαετία, ψηφίζουν όλα τα μέλη του εμπορικού συλλόγου, είναι ακόμα πολλοί που μπερδεύουν το επιμελητήριο με τους εμπορικούς συλλόγους. Δίνουμε διευκρινήσεις εμείς στον Εμπορικό Σύλλογο ότι ο Εμπορικός Σύλλογος είναι κάτι άλλο από το επιμελητήριο. Ψηφίζουν λοιπόν τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, γύρω στα 470 είναι εδώ στο Εμπορικό Σύλλογο στο Λεβαΐδος, την Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο, μέρα που είναι ανοιχτά και, και πρωί και απόγευμα τα καταστήματα για να διευκολύνουμε τα μέλη μας να έρθουν να ψηφίσουν. Ψηφίζουν για το Διοικητικό Συμβούλιο και για τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία. Υπάρχει συμμετοχή, δηλαδή υπάρχουν επιχειρηματίες, έμποροι που είναι υποψήφιοι στο νέο, για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Και εσείς είστε υποψήφιος, βλέπουμε ξανά για μία ακόμη φορά, ο Μιχάλης ο Δελικός θα είναι υποψήφιος. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πείσουμε πολλά μέλη μας να είναι υποψήφιοι. Τελικά μπορέσαμε να σχηματίσουμε ένα ψηφοδέλτιο. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί οι απαιτήσεις του κόσμου και του συναδέλφων γίνονται στην Γενική Συνέλευση. Έρχεσαι στην Γενική Συνέλευση και τότε λες όλα τα παράπονά σου. Δεν τα λες ούτε στο πεζοδρόμιο, ούτε τα γράφεις στο Facebook. Έρχεσαι στην Γενική Συνέλευση και λες τις θέσεις σου. Τέλος πάντων, συγκροτήσαμε ένα ψηφοδέλτιο, ο Εμπορικός Σύλλογος είναι ζωντανός και θα πραγματοποιήσουμε τις εκλογές και όπως είπατε, είμαι πάλι υποψήφιος. Δεν θα πω για τη θέση του Πρόεδρου, αλλά για μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε, για την παρέμβαση. Καλή επιτυχία στις εκλογές και μετά την εκλογική διαδικασία θα είμαστε πάλι εδώ για να αναδείξουμε τα καυτά θέματα που αφορούν τους εμπόρους, τους επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής της Εορδαίας και όχι μόνο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και ευχαριστώ για τα καλά σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.